λόγος για τον οποίο πνίγονται οι άνθρωποι λέγεται ελληνικό κράτος, το οποίο μη έχοντας καμία εμπιστοσύνη στους λειτουργούς του, ακόμα και τους εκλεγμένους, ακόμα και με μεγάλη πλειοψηφία, βάζει τέτοιους κανονισμούς και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, ώστε κανένας δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση. Λέει, ας πούμε, ο φοβερός και τρομερός Καλλικράτης, ότι οι Δήμοι με την περιφέρεια θα βρίσκονται σε σχέση συναλληλίας και αλληλοβοήθειας. Πότε υπήρξε διοικητική δομή που να λειτουργήσε με τη σχέση συναλληλίας? Και αν οι δύο πλευρές δεν θέλουν να βρίσκονται σε σχέση συναλληλίας, τι γίνεται? Το κράτος, λοιπόν, δεν έφτιαξε ένα σύστημα διοίκησης το οποίο να αποδίδει, αλλά και σου λέει, αν αυτοί είναι λαμόγια και δώσουν τα ποσά στους δικούς τους, ας βάλω καπέλο και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Αλλά και αν στην αποκεντρωμένη διοίκηση βρεθούν κάποιοι περίεργοι, ας βάλω και το εποπτεύουν Υπουργείο. Και αν όλοι αυτοί δεν τα κάνουν καλά, ας βάλω και το ελεκτικό συνέδριο να κοιτάει κάθε σύμβαση πώς έγινε. Η λύση στα οποιαδήποτε προβλήματα μείζωνος σημασίας, όπως είναι τα περιβαλλοντικά, είναι η αλλαγή του τρόπου διοίκησης του κράτους. Αντί να μιλάμε γι' αυτό, λοιπόν, μιλάμε γιατί φταίει ο ένας και φταίει ο άλλος. Η περιφέρεια λειτουργεί σε μία σειρά, σε ένα πλαίσιο που έχει όλα τα πράγματα φλού. Δηλαδή, φλού οι σχέσεις της με την κεντρική διοίκηση, με το κεντρικό κράτος και με τους δήμους. Ο ίδιος ο νόμος λέει το απίθανο, το έχω ξαναναφέρει, ότι η περιφέρεια θα λειτουργεί σε συναλληλία και σε συνεργασία με τους δήμους. Η συναλληλία είναι καλή για θρησκευτικές λειτουργίες. Για διοικητικές είναι απολύτως αναποτελεσματική. Υπάρχει και μία άλλη ασάφεια, η οποία είναι πολύ σημαντική και κοστίζει, και μάλιστα κοστίζει σε ζωές. Είναι η ασάφεια στην ευθύνη. Είναι ασάφεια του συνόλου της δημόσιας διοίκησης. Γι' αυτό κάθε φορά που γίνεται κάτι, πριν να γίνει, κανένας δεν ξέρει από εσάς ποιος είναι υπεύθυνος για να διατάξει μια εκένωση, ας πούμε. Κανένας δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος, να σας πω, για να δει εάν οι δρόμοι έχουν αριθμούς. Επειδή πολύ συχνά εδώ μέσα θεωρείται ως θεραπεία του κρατισμού ο περισσότερος κρατισμός, να περιγράψω αυτό που γίνεται. Δόθηκαν 4 παρατάσεις και ζητιέται μια 5η. Σε ένα έργο που ξεκίνησε με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και με συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Να πω ότι αυτό είναι ο κανόνας. Κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό το κράτος ξεφτύλα να σταματήσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο.